προσέλευση, μεγάλη. Που είστε πάντα μαζί μας όλοι, γνώριμα πρόσωπα. Θα ήθελα να φωνάξω την πρόεδρο του συλλόγου, που είναι Καστανά, για ένα καλωσόρισμα. Καλησπέρα σας. Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή κουβή Βίντας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Είναι μεγάλη τιμή, η μεγάλη μας τιμή. Η χρονιά που πέρασε ήταν αρκετά δύσκολη για όλη τη Θεσσαλία. Η άφησε από πίσω τους μεγάλες καταστροφές στις συμπολίτες μας. Δεν ήταν λίγα και για τα μέλη του συλλογού μας, που έχασαν το βιός τους και κινδύνεψαν η ζωή τους. Και όπως έχετε ήδη καταλάβει, αναφέρομαι στις καταστροφικές πλημμύρες του Συντέβλου, που ταλαιπωρήθηκε τόσο κόσμο και δίδαξε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο η καινούρια χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει να είναι πιο ήρεμη, πιο φωτεινή, γεμάτη χαρούμενες στιγμές, ειρήνη, καλοσύνη, υγεία και ευλογία για όλο τον κόσμο. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας, κύριε Μαπηδιά, αν θέλετε για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Ξέρετε, πάντα νιώθω ιδιαίτερη χαρά όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που κρατούν ψηλά τα λάβαρα της παράδοσης. Και περισσότερο βέβαια, όταν αυτή είναι πόνη, γιατί μην είναι πόνη στην καταγωγή, κρατούν ψηλά τα λάβαρα της παράδοσης και προσπαθούν μέσα σε αντίξωες συνθήκες να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές, με μεγάλη προσπάθεια. Εύχομαι καλή χρονιά, υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα και ελπίζω να βοηθήσουμε όλοι να μεγαλώσει ο Σύλλογος, να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα και όλα αυτά να τα κοινωνήσουμε σε όλους μέσα στην πόλη της Λάρισας, αλλά και έξω από αυτή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία. Δίπλα μας είναι και το Δασαρχείο της Λάρισας σήμερα με τη Δασάρχη Νατάσα Μπάκαβου. Αν θέλετε, για να χαιρετήσουμε, κυρία Νατάσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που με κάνετε να παραδεχθώ για πρώτη φορά στην συγκέντρωση αυτή, στην ωραία εκδήλωση που κάνατε. Αν και πολλά χρόνια γνωρίζω το έργο σας και τις δραστηριότητες σας, τη χάρη να γνωρίζω την ελπίδα που είναι μέρος του ΔΟΣΟΥΡ, οπότε σας παρακολουθώ εδώ και χρόνια και από άλλη θέση που είχα. Σας συγχαίρω για το έργο σας. Είστε οι συνεχιστές της παράδοσης και να συνεχίσετε έτσι και το βλέπω με τα νέα παιδιά που αυξάνονται στο σύλλογό σας. Να είστε υπερήφανοι και να συνεχίσετε έτσι την παράδοσή σας, να μην ξεχνάτε ποτέ από πού προήρθαμε, ήρθατε και να συνεχίσετε το έργο σας. Σας εύχομαι όλους, ξεχωριστά στον καθένα και στις οικογένειές σας, υγεία, δημιουργικότητα, ευλογία και πολύ αγάπη και ηρεμία γύρω μας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ο Σύλλογος Ποντίων και Φοιτητών Νομού Λάρισας των Ρόδευνων, η Ένωση Ποντίων και Χρηστών Νομού Λάρισας οι Αγρίτες, ο Σύλλογος Ποντίων Λάρισας και η Πανελλήνια Ποντία Αγρίτες. Με την Νανά Μαμπρατζαβού. Κυρία Μαμπρατζαβού, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθένα από εσάς που βρίσκεται σήμερα εδώ και βοήθησε στη δημιουργία όλου αυτού του τραπεζιού, ξεκινώντας από το πιο μικρό, από τα
σχετικά μέχρι και τα κυρίως. Θα θέλω να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Δήμο Λερσαίων για την παραχώρηση του πνευματικού κέντρου, όποτε αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να διαβάσω κάποιες δράσεις του συλλόγου που έγιναν το 23, για να έχετε και μια εικόνα τι συμβαίνει, τι κάνουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε, τέλος πάντων. Έχουμε την ένταξη της χρονιάς, στις 4 Φεβρουαρίου, με την κοπή της πίτας του συλλόγου μας. Στα πλαίσια του επιφερειμένου φεστιβάλ, ο Άι Βασίλης άρχισε μια μέρα, 9 Φεβρουαρίου. Ξεκινήσαμε με το σύλλογο που εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του συλλόγου για να μαγειρέψει με τη σειρά του για τα συσίδια της σειράς Ανθρώπους Νερής και Κυρνάβου. Το απόγευμα της ίδιας μέρας είχαμε το χορευτικό τμήμα μας, του συλλόγου που χόρευσε στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, για καλό σκοπό. Στόχος του φεστιβάλ εδώ και 15 χρόνια να διοργανώνουμε δράσεις στην πόλη έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να παρακολουθήσει χωρίς να πληρώσει κάτι και αντί αντιτίμου να προσφέρει τρόφιμα μακράς διάρκειας τα οποία και διανέμονται στα συσίδια της πόλης. Οργανωτική Επιτροπή Σύλλογος Επιθετών Ομιλάρισης ο Άγιος Νικόλαος, Σύλλογος Παντίνου Λάρισης και τη Δημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων. 26 Φεβρουαρίου είχαμε τη γιορτή του Καρναβαλιού που διοργανώθηκε από το Σύλλογό μας. 25 Μαρτίου είχαμε την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. 30 Απριλίου είχαμε τη συμμετοχή με την κορευτική παιδική ομάδα του Συλλόγου μας στην 6η Ανθοέκθεση Σκύδρας, παιδικό φεστιβάλ παιδιακών χωρών. 10 Μαΐου, με αφορμή την 78η επέτειο από την κυφόρα έκβαση του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε μια αφηγηματική αναδρομή στα γεγονότα και την πορεία του πολέμου ως τη νίκη. Στη Δημοτική Πυρηναποθήκη Λάρισας αυτό. 14 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέση η κατάθεση στεφάνου στον ιδίο του ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία Αβέροφ για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πότου. 16 Μαΐου καταθέσαμε στη πάνη στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου για τον Ποντιακό Ελληνισμό στην πλατεία Μικράς Ασίας στο Τίναβο, ύστερα από έτοιμο του Συλλόγου Τρινάβου, Ποντίων και Τρινάβου, Ποντίων Τρινάβου και Ποντίων Βορείου, συγγνώμη. 24 Μαΐου συμμετοχή του Συλλόγου μου στο θέαμα του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας στον Ακριτικό Κύκλο και το Ποντιακό Αντάρτικο που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης και παρουσίασης του βιβλίου «Η Αρχιθέα των Αγράφων, μια ανυπόταχτη γωνιά της Ευρώπης», στο Χαζιάννη Πνευματικό Κέντρο στη Λάρισα. 20 Ιουνίου είχαμε κατάθεση στεφάνου στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πότου, που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την Ένωση Ποντίων Ελασσόνας. 2 Ιουλίου είχαμε την καθιερωμένη γιορτή του Συλλόγου μας για τη λήξη της σχολικής χρονιάς στους Αγίους Αναργύρους της Αγιάς. Το Σεπτέμβριο, όπως είπε και πριν η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Καστανά, ήταν ένας πολύ δύσκολος. Το γνωρίζουμε όλοι μήνας για όλους. Εκεί προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε υλικό της ανάγκης, να βοηθήσουμε πρώτα τους ανθρώπους που πλήγησαν από το, τις οικογένειες που πλήγησαν από το σύλλογό μας και βοηθήσαμε και κάποιους συμπολίτες μας και κάναμε διανομή τροφίμων πρώτης ανάγκης και τα μοιράσαμε σε διάφορα σημεία της πόλης. 13 Οκτωβρίου ο Συλλογός μας με επικεφαλή την πρόεδρο του Συλλόγου Φάνια Καστανά και καθηγήτρια του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας του Συλλόγου συμμετείχε σε Διεθνή Εβδομάδα Συνέδριο της Ρωσικής Γλώσσας Ανατολή Δύση που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη. 28 Οκτωβρίου είχαμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. 4 Νοεμβρίου είχαμε τη συμμετοχή του χορευτικού μας στο χειμερινό χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Λάρισας. 9 Δεκάτου είχαμε τη συμμετοχή μας σε φεστιβάλ προσωπών χωρών στους ρυθμούς της αλληλεγγύης χορεύοντας τον κύκλο της αγάπης, οργάνωση της Ένωσης Ποντίων και Μικρασιατών Λάρισας οι Ακρίτες και σε διοργάνωση Δήμου Λαρισαίων, όπου αντί αντιδήμου συγκεντρώθηκαν και εκεί πρόθυμα μεγάλης διάρκειας και για τους συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη. Και τέλος, 24 Δεκάτου είχαμε την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου μας και έτσι ολοκληρώθηκε το έτος. Τότε να καλέσω το Δέλτα Σίγμα. Ναι, είναι και δεν σε είδα, πότε πήγε. Ο πρόεδρος των επιθεατών, νομού Λάρισας, Άγιος Νικόλαος. Συγγνώμη. Του συλλόγου μας και καθηγήτρια την πρόεδρο Φανία Καστανά, έλαβε μέρος.
Λένιγκραντ και τα παιδιά μας και μέλη του συλλόγου μας πήραν μέρος στον διαγωνισμό και έχουμε τρεις νικητές. Τρεις νικητές.
τικ Τόνιας από την περιοχή της Τόνιας, τικ Τρομαχτών από την περιοχή του Κάρς.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά μας. Ευχαριστώ το διοικητικό. Ευχαριστώ την Κατερίνα και τον Γιάννη. Να έχουμε υγεία όλοι, ας συνεχίσουμε έτσι. Είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, ότι ο πόντος πλέον είναι μέσα στους συλλόγους. Μέσα από τους συλλόγους, μέσα από τον κάθε σύλλογο, ήδη, εθήματα, γλώσσα, χορός, τραγούδι. Γιατί η Ρουμανία και ο Μέρας θα πω και χαρακιά. Είχαμε και εδώ τα μάτια. Ευχαριστώ όλοι καλά. Ξεκινήσουμε την έναρξη με τον Πέντη. Είδα τον κύριο Βλαχοπούλη, ο αντιδήμαρχος της αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Λευσέρου. Θα ήθελα να μιλήσω. Χαιρετισμό. Προσπαθείτε να διατηρήσετε την ταυτότητά σας και να μεταλαμπαδεύσετε τον πολιτισμό στις επόμενες γενιές. Εμείς, ως μια δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά ως αντιδήμαρχος, θα ήθελα να σας πω ότι θα είμαστε κοντά σας, θα φωτογραζόμαστε, θα είμαστε αλλογοί στις προσπάθειές σας, γιατί δείχνετε πράγματος ότι προσπαθείτε για το καλύτερό σας, για το πολιτισμό σας, για το κοινωνικό και πολιτιστικό σας έργο. Θα είμαστε δίπλα σας, όπου μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας φανούμε χρήσιμοι. Ελπίζω το 24 να είναι η αφετηρία μιας νέας πορείας με περισσότερα χαμόγελα, αγάπη και ευημερία. Να είστε καλά, να έχουμε μια ευτυχισμένη χρονιά με υγεία και ευτυχία σε όλους σας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους, να είναι.
μια κατανομωμένη.